Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα 26χρονο δικυκλιστή. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με τζιπ στην οδόθωνο Σαμαλίας. Ο νεαρός εξφενδονίστηκε και κατέληξε στον ποδηλατόδρομο. Πάμε στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Παλαιολόγου να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Έφη. Η τραγωδία αυτή είχε ως θύμα έναν 25χρονο, 26 ετών περίπου, αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες, με τα πρώτα στοιχεία, το αυτοκίνητο, το μαύρο τζιπ με αλβανικές πινακίδες, προσπάθησε να ξεπαρκάρει από την αριστερή πλευρά της Όδωνος Σαμαλίας. Γνωρίζουμε όλοι πόσο έχει στενέψει πια ο δρόμος στην Όδωνος Σαμαλίας με την κατασκευή του ποδηλατόδρομου, προκειμένου να μπει στο ρεύμα της Όδωνος Σαμαλίας για να φύγει. Η μηχανή ήταν καθοδόν, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση στην δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, η μηχανή να εξφεδοντονιστεί μαζί με τον δικυκλιστή, ο οποίος και καταλήξανε στον ποδηλατόδρομο. Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε στην τροχιά ότι είχε ήδη ξεπαρκάρει και ήταν εν κινήσει εκείνη τη στιγμή στην Όδωνο Σαμαλίας όταν τη χτύπησε η μηχανή. Η τραγωδία όμως ήταν ότι έσπευσε εκεί το ασθενοφόρο, προσπάθησε ο κόσμος να βοηθήσει. Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς δεν άντεξε στα τραύματά του και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα. Η τροχέα παίρνει μαρτυρίες από τους αυτόπτες μάρτυρες και από την οδηγό του οχήματος, διενεργεί και έρευνες, ελέγχει αν στην περιοχή υπήρχαν και κάπου κάμερες προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει, για να ολοκληρώσει την έρευνά της και να δούμε ποιος ευθύνεται για το τροχαίο. Όποιος πάντως και αν ευθύνεται, σημασία έχει ότι σήμερα το απόγευμα ένας ακόμη νέος άνθρωπος στην πόλη της Πάτρας, σε κεντρικό δρόμο στην Όθωνο Σαμαλίας, έχασε τη ζωή του. Δυστυχώς αυτό είναι το πιο σοβαρό, Κωνσταντίνα. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα πάμε στα θέματα της υπόλοιπης επικαιρότητας. Αμφισβητούν οι πατρινοί καταναλωτές το καλάθι της Αρακοστής, που από σήμερα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα έχει χαμηλότερες τιμές στα Σαρακοστιανά είδη, ώστε να μπορέσουν να τα προμηθευτούν φθηνότεροι πολίτες. Όπως δηλώνουν στην κάμερα της τηλεόρασης του Μπες, τα καλάθια είναι κοροϊδία, γιατί τα προϊόντα τους ούτε φθηνότερα είναι, ούτε μπορούν να φρενάρουν τις καθημερινές ανατιμήσεις. Σε ισχύ τέθηκε από το πρωί και μέχρι και το Μεγάλο Σαββάτο, 4 Μαΐου, το καλάθι της Αρακοστής στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τις αγορές των καταναλωτών εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας αλλά και της περίοδου μέχρι το Πάσχα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διευρυμένο καλάθι του νοικοκυριού που δημιουργείται όπως και πέρυσι, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών στις αγορές τους για το Σαρακοστιανό τραπέζι, καθώς προστίθενται τρεις επιπλέον κατηγορίες τροφίμων που παρουσιάζουν αυξημένη εποχική ζήτηση, με τους καταναλωτές όμως να μην το εμπιστεύονται. Ούτε τα καλάθια πιστεύω, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι όλα ακριβαίνουν, αυτό ξέρω. Οπότε δεν έχουν και νόημα ως προς τον καταναλωτή και το πορτοφόλι του. Όχι μωρέ, ίσα για να ακούει ο κόσμος ότι κάτι υπάρχει. Δεν τα πιστεύω, ούτε έχω ψωνίσει ποτέ μου από καλάθια. Πιστεύετε ότι ζούμε τη χειρότερη οικονομική περίοδο? Βεβαίως, αυτό είναι θετικό. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό, δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε. Αυτή τη στιγμή ό,τι καλάθι και να βγουν θα είναι προς το συμφέρον μόνο των μεγάλων κεφαλαίων και όχι των απλών καταναλωτών. Οπότε ως καταναλωτής θέλετε μέτρα ουσιαστικά να φαίνονται στις τιμές? Εάν δεν καταπολεμηθεί η ακρίβεια με τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτό που τηρεί μέχρι τώρα η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα και πάντα η ακρίβεια και ο πληθωρισμός θα φτάνει στα ύψη. Εδώ είμαι από Κεφαλονιά, αλλά κατά το πλήστο έχει. Πιστεύετε ότι όντως είναι μειωμένες τα καλάθια οι τιμές ή απλά σύγχρονο το κόσμο? Όχι. Δεν βλέπετε διαφορές τα καλάθια, Όχι. Αλλά είναι πιο φθηνά, αλλά είναι πιο ακριβά. Έχουν και καλύπτουν αυτά τα μέτρα? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ανακοίνωση για την ανακοίνωση, δηλαδή, κάτι γίνεται? Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν μπορούν να κόψουν από εκεί που πρέπει. Και κάνουν προσπάθειες που δεν ωφελούν. Δεν το πιστεύω. Ψωνίζεται από τα καλάθια όταν ανακοινώνονται σε εορταστικές περιόδους? Μισούς, όχι.
Στη λίστα του καλαθιού εντάσσονται και τα εξής προϊόντα: χαλβάς, νηστίσιμες σαλάτες όπως αλιφές, μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες, αλλά και δύο τουλάχιστον είδη από κατεψυγμένα θαλασσινά. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη όσον αφορά στα ενίοτε καλάθια του καταναλωτή, αλλά και για την ακρίβεια που επικρατεί. Για τα νηστίσιμα, βεβαίως τα πιστεύω. Είναι μισή τιμή από την πραγματική. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ βέβαια δεν τα πιστεύουν αυτά. Και γι' αυτό λένε τα αντίθετα από τα αυτά τα οποία λέμε εμείς. Και τα καλάθια τα πιστεύουμε και φθήνια υπάρχει και λεφτά υπάρχουν. Όλοι οι Έλληνες βγήκανε τριήμερο να διασκεδάσουν. Δισεκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά. Αυτά είναι τα νέα. Χαμόγελα στους γιατρούς σε σχέση με την πορεία της υγείας του 20χρονου φοιτητή που προσευλήθη από μηνυγκίτιδα. Φαίνεται ότι κερδίζει το στοίχημα και σύντομα θα βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα αποφασίστηκε η επέκταση του φαρμάκου χημειοπροφύλαξης σε περίπου 5.000 φοιτητές. Εδώ δίνονται και οδηγίες για τα συμπτώματα, ώστε όσοι δεν νιώθουν καλά να τα αξιολογήσουν σωστά και να απευθυνθούν στα νοσοκομεία της Πάτρας που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για το τριήμερο του καρναβαλιού. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει για το τριήμερο της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πάτρα λόγω των κρουσμάτων μηνυγκίτιδας που εμφανίστηκαν. Οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές είναι καθησυχαστικές με δεδομένο ότι λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. Έχει δρομολογηθεί ο εμβολιασμός της ομάδας, της αθλητικής ομάδας που συμμετείχε ο 20χρονος φοιτητής στο τελευταίο κρούσμα, ώστε να αποστηρώσουμε και εκεί όσο δυνατόν τη μετάδοση του μικροβίου. Όσον αφορά τους επισκέπτες, έχουμε δύο πράγματα να πούμε. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγουν το συνωστισμό σε κλειστούς χώρους, γιατί θεωρείται το μικρόβιο αυτό κοινοβιακό, παρατηρείται σε στρατώνες, σε φοιτητικές εστίες. Άρα αποφεύγουμε το συνωστισμό, καλό εξαρισμό των χώρων χρειάζεται. Ο ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ξεκίνησε να χορηγεί χημειοπροφύλαξη, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή, σε περίπου 5.000 φοιτητές, αφού, όπως εξήγησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, προληπτική προφυλακτική αγωγή κατά της μηνυγκίτιδας Β αναμένεται να λάβουν όχι μόνο 3.000 άτομα, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά πολύ περισσότερα, όπως επιβεβαίωσε και η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Έχουμε ουσιαστικά έρθει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και σαν υπηρεσία δημόσιας υγείας και υπάρχει απόφαση να δοθεί χημειοπροφύλαξη με αντιβίωση σε μεγαλύτερο κύκλο φοιτητών από ό,τι είχαμε δώσει εμείς ως υπηρεσία στην αρχή και σε συνεργασία βεβαίως με τα πανεπιστήμια, τα δύο, διότι είναι το τρίτο κρούσμα σε διάστημα ουσιαστικά 60 ημερών από μηνυγκιτιδόκοκο τύπου Β, μικρόβιο δηλαδή, και ο σκοπός είναι να αποστηρώσουμε εντός εισαγωγικών το πεδίο όσον αφορά τους ασυμπτωματικούς φορείς, δηλαδή τους ανθρώπους που φέρουν το μικρόβιο στην ρινική τους κοιλότητα χωρίς να νοσούν. Αυτοί είναι πιθανοί μεταδότες λοιπόν του μικροβίου και επομένως με αυτό το σύστημα της χημειοπροφύλαξης προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το δυνατό με το μεγαλύτερο φάσμα και να ανακόψουμε τη μετάδοση του μικροβίου στην κοινότητα. Σήμερα, στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας είχαν συνάντηση με φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, τους οποίους ενημέρωσαν, μιας και το δεύτερο κρούσμα μηνυγκίτιδας εμφανίστηκε σε φοιτήτρια του συγκεκριμένου τμήματος. Την ίδια ώρα, δίνονται σε όλους συστάσεις λόγω της πολυκοσμίας στο τελευταίο τριήμερο του καρναβαλιού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οποιοδήποτε σύμπτωμα πυρετού, κεφαλαλγίας, δυσκαμψίας του αφιένα, φωτοφοβίας, ναυτία έμετο, θα υπάρχει στην Πάτρα ένα στρατηγικό σχεδιασμός κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των επισκεπτών με ένα υπαίθριο γιατρείο του Ερυθρού Σταυρού στο πάτο πέρος της πλατείας Γεωργίου. Θα υπάρχει στην εφημέρευση των τριών νοσοκομείων μας και το Κέντρο Υγείας Βόρειο Τομέα θα είναι μέχρι αργά το βράδυ ανοιχτό για οποιοδήποτε συμβεί. Και το ΕΚΑ βεβαίως σε πλήρη ετοιμότητα. Επομένως, θεωρούμε ότι υγειονομικά θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες των επισκεπτών, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται μόνο ατομική ευθύνη, την οποία τη χρειαζόμαστε για θέματα δημόσιας υγείας. Ευτυχώς όμως είναι ευχάριστα τα νέα για τον 20χρονο φοιτητή. Το τελευταίο κρούσμα μηνυγκίτιδας που είχε διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Έχει ουσιαστικά αποσυλληνωθεί, έχει βγει και βγαίνει σιγά σιγά από τη ΜΕΘ, από τη μονάδα. Είναι σε σταθερή κατάσταση. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο γιατρικό προσωπικό, γιατί ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις και οι τρεις και σώθηκαν και τα τρία παιδιά και πραγματικά ήταν μεγάλο εγχείρημα και πραγματικά οι γιατροί μας δώσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για
την υγεία αυτών των φοιτητών. Αύξηση τώρα της συμμετοχής των ασφαλισμένων σε διαγνωστικές εξετάσεις βιολογικών υγρών και ακτινολογικού ελέγχου που εκτελούν στον ιδιωτικό τομέα μπαίνει από την 1η Απριλίου. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο για το νέο χαράτσι. Καλησπέρα Δημήτρη. Έτσι ακριβώς, Έφη, μιλάμε για νέο χαράτσι. Mm-hmm. Επήλθαν μεγάλες αλλαγές στο χώρο της δημόσιας υγείας, όλες εις βάρος των ασφαλισμένων, δηλαδή των απλών πολιτών. Γιατί ποιοι προσφεύγουν στη δημόσια υγεία? Όλοι όσοι, ας πούμε, είναι ασφαλισμένοι, δεν έχουν και πολλά χρήματα να κινηθούν εύκολα, γρήγορα, κάθε φορά που παθαίνουν κάτι. Τι έχουμε τώρα μετά? Τα επιπληρωμή από γευματινά χειρουργία που εγκαινιάστηκε και χθες είχαμε και πρεμιέρα το πρώτο χειρουργείο. Mm-hmm. Ως γνωστόν το κέρασε ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στον ασφαλισμένο. Πραγματικά αυτό είναι ανέκδοτο. Σε κερνάω, ναι, μια χειρουργική επέμβαση. Δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος είχε πληρώσει και ο άνθρωπος τα χρήματα περίμενε από το 2019, όπως είπε ο υπουργός, στη λίστα αναμονής χειρουργείων. Ναι, απίβδησε εδώ και 5 χρόνια να περιμένει για μια κύλη και είπε να δώσω 500 ευρώ. Αλλά πήγε ο υπουργός μαζί με τις κάμερες και του είπε: κερνάω εγώ το χειρουργείο. Εγώ, ενώντας ναι, το Υπουργείο Υγείας. Εμείς το κερνάμε, διότι το Ταμείο του Υπουργείου Υγείας είναι η φόρη μας. Η υπόλοιπη κέρασε με δικό μας λογαριασμό ο υπουργός. Τώρα βάζει άλλο χαράτσι, το οποίο τι λέει? Όσοι έχουν παραπεμπτικά για να προχωρήσουν σε εξετάσεις αίματος, ούρων, ακτινολογικές και ούτω καθεξής, πρέπει εφ' εξής να σε ιδιωτικά κέντρα, φυσικά διαγνωστικά κέντρα, για αιματολογικές εξετάσεις ή για ούρα 1 ευρώ, για ακτινολογικές εξετάσεις 3 ευρώ, δηλαδή ένα καπέλο το οποίο θα το πληρώνει ο ασφαλισμένος, δηλαδή μόνο θα πληρώνει πλέον ο ασφαλισμένος παντού. Πληρώνει ένα τίμημα για το παραπεμπτικό, πληρώνει για χειρουργία, πληρώνει τα πάντα όλα και στο τέλος τι παρατηρούμε? Ότι αυτά τα χρήματα τα γλιτώνει το κράτος, διότι τα πατσίζει εμέσως πλην σαφώς, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ισχύοντος νόμου, με τις οφειλές που έχει ο ΕΟΠΗ προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή, πονηράδες, σου λέει αυτά τα μονόευρα και τρίευρα που θα πληρώνει εν είδη χαρατσιού ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, εγώ θα τα χρεώνω στα διαγνωστικά κέντρα και θα πατσίζω τα οφειλόμενα προς αυτά. Νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται το ποσό ευτελές, δεν είναι όμως για έναν συνταξιούχο, για έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνει παντού πλέον στη δημόσια υγεία. Λέγει ως δικαιολογητική βάση ο Υφυπουργός Υγείας ότι αυτό γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε για ένα λόγο, ότι κατά την καραντίνα δεν έκανε κανένα στα δημόσια νοσοκομεία εξετάσεις για ούρα, αίμα ή στα ακτινολογικά μας κέντρα. Κάτι το οποίο το τηρούν και σήμερα και για να τους επαναφέρουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί είναι δωρεάν, λέει, δεν πληρώνουν χαράτσι, βάλαμε αυτό το χαράτσι. Mm-hmm. Ψέμα και ψέμα μεγάλο για τον εξής λόγο. Γιατί, τι λέγαμε χτες? Κρεμάστηκε 72χρονος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής, πήγε στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό. Και του είπανε, για να κάνεις το test scan, το PET scan, έτσι δηλαδή αυτή την ακτινογραφία την εξειδικευμένη, για να δούμε εάν έχει μετάσταση ο καρκίνος σου, θα έρθει σε 2 μήνες. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Δηλαδή, αυτό προσπαθεί ο υπουργός να μας πει ότι θα πάμε εκεί για να κάνουμε μια εξέταση. Δεν ξέρω αν κάποιος θελήσει να πάει για να κάνει αιματολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πόσο χρόνο πρέπει να περιμένει. Όμως είναι σίγουρο ότι αν θέλει να κάνει ακτινολογικές εξετάσεις θα πρέπει να περιμένει αρκετά. Έτσι ακριβώς. Οπότε τι κάνει ο άλλος? Παίρνει το παραπεμπτικό. Τώρα του λέει σε ιδιωτικά και διαγνωστικά... Και αν δεν είναι χαλασμένο το μηχάνημα. Έτσι, μπράβο. Και αν δεν είναι χαλασμένο. Δώσε ένα 3 ευρώ από την τσέπη σου για να πας πλέον με το παραπεμπτικό. Δεν είναι δωρεάν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Συν παντού... συμμετοχή πάντα. Συν τη συμμετοχή. Τώρα αυτό το 3 ευρώ είναι ένα νέο χαράτσι. Και 3 ευρώ ακόμα. Επινοούν συνεχώς διάφορα για να πληρώνει ο ασφαλισμένος, ο άνθρωπος που πληρώνει 30-40 χρόνια τις ασφαλιστικές εισφορές για να του παρέχει το έρμο κράτος
δωρεάν δημόσια υγεία. Τώρα του λέει δεν είναι ακριβώς δωρεάν, από θα πληρώνεις. Από 1η Απριλίου το νέο χαράτσι. Το νέο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη, για άλλα θέματα. Τώρα πήρε το δώσε, ετοιμάζονται καφέ, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα για την κορύφωση της καρναβαλικής διασκέδασης στο τελευταίο τρίμερο της αποκριάς στην Πάτρα. Όμως φέτος οι τιμές είναι ακόμη πιο ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι, με τις προσκλήσεις για τα καρναβαλικά πάρτι να ξεκινούν από τα 30 ευρώ και να αγγίζουν ακόμη και τα 90 με 100 ευρώ για τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, όσοι επιλέξουν τα νυχτερινά κέντρα, εκεί το κλείσιμο τραπεζιού σημειώνει περαιτέρω άνοδο στην τιμή από ότι τις προηγούμενες ημέρες. Διανύουμε λοιπόν το καρναβάλι της ακρίβειας. Ανωδικές είναι οι τιμές που επικρατούν στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας όσο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση των καρναβαλικών δραστηριοτήτων τόσο στα νυχτερινά κέντρα όσο και σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ ή μπαρ. Μάλιστα, οι τιμές ξεκίνησαν από 30 ευρώ η ατομική πρόσκληση το περασμένο Σαββατοκύριακο και για το τελευταίο της αποκριάς αγγίζει τα 90 ευρώ για τα πάρτι, ενώ πιο ακριβά είναι για τραπέζι σε νυχτερινά κέντρα ή για τα πάρτι σε ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Γνωστούς φίλους, φιλοξενούμενους που θα έρθουν από άλλα μέρη. Έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει από την Τσικνοπέμπτη. Έχουν ξεκινήσει. Τις τιμές πώς τις βλέπει, μπορεί ο πατρινός. Οι τιμές όχι, είναι αυξημένες από άλλες χρονιές. Θα ελαττώσουν την ποσότητα όλων. Το δηλαδή με μέτρο τα πάρτι. Ναι, όλα με μέτρο, για να βγει ο προϋπολογισμός. Διασκεδάζω πολύ, βγαίνω πάντα σε γκρουπ. Και έχει ξεκινήσει η διασκέδαση. Έχει, ναι, από το προηγούμενο Σάββατο που ήταν το παιδικό. Πώς βλέπεις τις τιμές φέτος? Μας λένε πολλοί ότι είναι πολύ πιο ακριβά. Είναι πολύ πιο ακριβά. Έχουν φτάσει μέχρι και 50 ευρώ. Και για πέρσι ένα ήταν. Πάρτι, για ένα ποτό. Ναι, ναι. Και πέρσι ήταν καμία σχέση, μισή τιμή. Και ο κόσμος που βλέπεις είναι το ίδιο σε συμμετοχή ή βλέπεις ότι πλέον αυξάνεται υπάρχουν. Αυξάνεται παρόλα αυτά ο κόσμος. Πάντα έχουμε πληρότητα στην Πάτρα. Ναι, φυσικά, όπως όλοι οι υπόλοιποι, θα διασκεδάσουμε κι εμείς, θα φέρουμε οικογένεια. Εγώ... Σε μαγαζιά, με πάρτι. Ανάλογα τις περιστάσεις πιστεύω. Ο καθένας με το δικό του. Πιστεύεις είναι εύκολο ή είναι πιο ακριβά, πώς είναι φέτος? Ανάλογα, εντάξει, εγώ τα βλέπω τα ίδια με πέρυσι πιστεύω και τις άλλες χρονιές. Αυτά πιστεύω ότι τέτοιο, τα ίδια κειμενόμαστε. Ναι, θα βγούμε, εντάξει. Έχει ξεκινήσει η διασκέδαση με πάρτι ή με χορούς? Σίγουρα. Πώς τις βλέπετε τις τιμές φέτος που επικρατούν? Μας λένε ότι είναι πιο τσιμπημένες από πέρυσι. Σε μπαράκι, σε πάρτι. Εγώ που δουλεύω δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Βλέπεις όμως τον κόσμο να συμμετέχει? Εννοείται, πάρα πολύ, από την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και αρκετοί έχουν προγραμματίσει διασκέδαση με μέτρο για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, οι νέοι ωστόσο είναι αποφασισμένοι να διασκεδάσουν όσο περισσότερο μπορούν με παρέες και σε μεταξύ τους πάρτι ανάμεσα στις παρελάσεις. Εγώ χρόνια καρναβαλίστρια από τη μαμά. Βγαίνω κάθε χρόνο, γενικά είμαι του δημιουργικού, βγαίνω μπροστά στα πληρώματα. Εντάξει, εκεί είναι πιο ακριβές στόλες, αλλά αξίζει, έχει τώρα δουλειά full. Όσον αφορά πάρτι χορούς, βλέπεις να αλλάζουν οι τιμές φέτος? Μας λένε ότι είναι πιο τσιμπημένες. Εντάξει, κλασική τιμή, όπως και πέρσι, χορή, αλλά εντάξει. Άμα στα παρέχει και όλα, γιατί όχι. Βγήκα στο παιδικό, στο μεγάλο δεν βγαίνω, αλλά θα διασκεδάσω αλλιώς. Φέτος λένε ότι οι τιμές είναι πιο ακριβές, ακόμα και στη διασκέδαση, σε σύγκριση με πέρυσι. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Θα βγω και θα σας πω. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Οπότε φιλικές οι διασκεδάσεις πιο πολύ, ναι, με παρέες. Ναι, 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 σίγουρα φιλικές. Βέβαια δεν λείπουν και αυτοί που δεν διασκεδάζουν στο πατρινό καρναβάλι και δεν θα το πράξουν ούτε και φέτος, γιατί απλά έχουν κουραστεί από την διοργάνωση. Οπότε, ειδικά το τελευταίο τριήμερο, είτε φεύγουν από την πόλη, είτε επιλέγουν να μείνουν σπίτι τους για να ξεφύγουν από την φασαρία. Εγώ καμία επαφή με το καρναβάλι. Είμαι πατρινός, δεν θέλω να έχω καμία επαφή. Το έχω συγχαθεί. Σαν... Ούτε τι βραδινές ώρες. Τίποτα. Κατευθείαν καμία επαφή. Υπάρχει λοιπόν και η άλλη πλευρά. Τώρα πάμε να δούμε ποιες είναι οι προετοιμασίες και από την πλευρά του Δήμου για το τριήμερο της αποκριάς. Μαζί μας ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες στο κέντρο της Πάτρας. Καθώς περιμένουμε αρκετά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άρον-άρον τρέχει ο Δήμος να λήξει αυτή την αρχή. Αποδεικνύεται ότι είχε αφήσει αυτή την υποχρέωση
της εξυπηρέτησης των φυσικών αγαπητών των δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών στην εξυπηρέτηση των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, όπως δείχνουν τα πράγματα. Αλλά μόλις βγήκαν αυτές οι πρώτες αφίσεις που άρχισαν να διηγηθούνται από τις τελευταίες μέρες από επιχειρήσεις εστίασης που λένε έως εδώ, και τις εξυπηρετούμε μόνο τους πελάτες των καταναλωτών στο κατάστημα, τότε καταλαβαίνεις ότι άρχισε ο Δήμος να καταλαμβάνεται ότι είχε ένα τεράστιο κενό και ότι εδώ μπαίνει και θέμα της δημόσιας υγείας. Φαντάσου πώς θα μπορούσαμε να πούμε 100.000 επισκέπτες με μια έτσι πολύ συντηρητική εκτίμηση. Φαντάσου όλος αυτός ο χώρος πώς μπορεί να βολευτεί τόσες ώρες μέσα στο κέντρο της πάντας να διασκεδάζει. Να μην χρησιμοποιήσουμε και κατάλληλες την ώρα λέξεις, αλλά σίγουρα ο κόσμος αντιλαμβάνεται την επόμενη μέρα ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες μετατρέπουν το κέντρο της Πάτρας σε δημόσια ουρηνήρια για να καλύψουν τις φυσικές τους ανάγκες όπως είπαμε. Άρον τρέχει ο Δήμος τώρα να καλύψει αυτό το κοινό έτσι, αλλά με τι. Με 10. Με 10 χημικές τουαλέτες, τις οποίες χρησιμοποιεί για τις ανάγκες λειτουργίας στις λαϊκές αγορές. Είναι ιδιώτης που παρέχει αυτή την υπηρεσία και τρέχει να καλύψει αυτό το κενό, όπως είπαμε, αν είναι δυνατόν, με 10 χημικές τουαλέτες που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 100.000 επισκεπτών στην πόλη της Πάτρας. Έτσι. Εδώ θα έπρεπε ο Δήμος να έχει φροντίσει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, να έχει αναθέσει τη σχετική διαδικασία, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με κάποιο διαγωνισμό. Πάντως είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να επιλαμβάνεται και αυτών των θεμάτων. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι τρέχει ο Δήμος συνεργεία του Δήμου να επισκευάσουν την τελευταία στιγμή και κάποιες δημόσιες τουαλέτες που υπάρχουν, αν τη θυμάται κανείς, στην πλατεία Γεωργίου για παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να περάσει πατρινός από αυτές τις δημόσιες τουαλέτες και αν πραγματικά λειτουργούν. Και όχι μόνο εκεί, είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει και σε άλλα μέρη της Πάτρας. Υπάρχει και στο Μόλο Αγίου Νικολάου. Η κατάσταση βέβαια είναι άθλια. Μάλιστα. Έχουν κάποια εικόνα από εκείνα τα σημεία. Να δούμε τι θα μπορέσει να καταφέρει τελευταία στιγμή ο Δήμος της Πάτρας για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα τα δούμε λοιπόν και θα κάνουμε τον απολογισμό από την επόμενη την του Καρναβαλιού Σωτήρη. Και ένα τελευταίο σχόλιο σύντομα. Η ΕΡΤ υποβιβάζει το πατρινό καρναβάλι. Ναι. Τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει υπάρξει μια ψυχρολουσία στο Δήμο της Πάτρας. Ξαφνικά ενημερώθηκαν και οι ίδιοι τα ίδια τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής από τον τύπο ότι προγραμματίζεται η μετάδοση, η τηλεοπτική μετάδοση του πατρινού καρναβαλιού από την κρατική, από την δημόσια τηλεόραση, από το κανάλι της ΕΡΤ3 και όχι από την ΕΡΤ1 όπως ήμασταν συνηθισμένοι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Προφανώς είναι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στα τηλεοπτικά χρονικά. Τι σημαίνει ΕΡΤ3? Προφανώς και πρώτα απ' όλα πολύ χαμηλότερη τηλεθέαση. Έτσι, το πρώτο πράγμα. Δεύτερο. Η δημόσια τηλεόραση σκοπεύει να μεταδώσει μέσω του καναλιού της ΕΡΤ3 όλα τα καρναβάλια της Ελλάδας. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι πλέον το καρναβάλι της Πάτρας χάνει την πρωτοκαθεδρία του, στα τηλεοπτικά τουλάχιστον δεδομένα, σε παραδοτική κάλυψη και εξισώνεται πρακτικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Από το καρναβάλι της Ξάνθης μέχρι το καρναβάλι της οποιαδήποτε κομμόπολης. Θα μεταδώσει εκείνη την ημέρα στο 2ωρο πρόγραμμά της ΕΡΤ3. Μάλιστα, ενώ μέχρι στιγμής, να πούμε, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία, μέχρι και πέρσι, μετέδεται το πατρινό καρναβάλι επί 2 ώρες συνεχώς η ΕΡΤ1. Όμως σήμερα έμαθαν στην Δημοτική Αρχή ότι η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ3. Κυριολεκτικά σήμερα το πληροφορήθηκαν από τον τύπο. Όμως εμείς το γνωρίζαμε, Σωτήρη, ναι. Καθώς βλέπαμε τα δελτία τύπου που έφταναν από τον Δήμο και στο τέλος αναφερόταν ότι χορηγός ήταν η ΕΡΤ3. Να σου πω ότι η κυρία Ήρα Κουρή, η οποία είναι και υπεύθυνη του καρναβαλικού οργανισμού, δήλωσε άγνοια σε ρωσική χειρότηση που έγινε. Μάλιστα. Μάλιστα, σπέβδει και αυτή την τελευταία στιγμή να δει τι συμβαίνει. Μαθαίνουμε ότι έχουν υπάρξει παρεμβάσεις στις τελευταίες στιγμές. Θα δούμε αν θα αποδώσουν αυτές οι παρεμβάσεις από τις δημοσίες προγράμματος του τηλεοπτικού της δημόσιας τηλεόρασης τα επόμενα 24 ώρα. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σωτήρη. Καλό βράδυ. Επιποδώς θα βρίσκεται η αστυνομική δύναμη της Αχαΐας για να ανταποκριθούν
οι άνδρες, τους χιλιάδες επισκέπτες και καρναβαλιστές στην Πάτρα από την Παρασκευή μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της καθαρής Δευτέρας. Στόχος των ενστόλων να μην υπάρξουν επεισόδια αλλά και να μην πιάσουν τιμόνι όσοι πιούν αλκοόλ, καλώντας τους μάλιστα να διασκεδάσουν αλλά να μην οδηγήσουν μετά για να μην μετατραπεί η γιορτή σε τραγωδία. Σε μία ακόμα σύσταση που σώζει ζωές, προχώρησε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εν ώψη της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, τόσο για τους Πατρινούς όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι καλούνται να διασκεδάσουν όσο μπορούν και να πιούν, αλλά να μην πιάσουν μετά το τιμόνι, ώστε να μην μετατρέψουν τη γιορτή σε τραγωδία. Οι αστυνομικοί και αυτό το καρναβάλι, το οποίο αναμένεται να έχει τεράστια προσέλευση κόσμου, θεωρήσαμε σωστό να πούμε και αυτό που ζούμε, τα βιώματά μας. Περιμένουμε το φετινό καρναβάλι, οι καρναβαλιστές, αυτοί που θα συμμετέσχουν, όσο ντόπιοι τόσο και επισκέπτες, να πιούν όσο θέλουν, όπως λέει και το τραγούδι του Πατρινού Καρναβαλιού, αλλά μετά να μην πιάσουν τιμόνι. Γιατί μπορεί η χαρά να μετατραπεί σε τραγωδία. Είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οι ένστολοι θα εστιάσουν την προσοχή τους ακόμα και σε περιστατικά επεισοδίων, καθώς θα είναι ενισχυμένοι από τις όμορφες αστυνομικές διευθύνσεις λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στην περιοχή, όπου η πολυκοσμία είναι πειρασμός για τους επιτίδιους. Η ελληνική αστυνομία θα βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση του Πατρινού Καρναβαλιού με πολλές ενισχυμένες δυνάμεις. Σε πολλά θέματα από αυτά θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Αδιαπραγμάτευτοι όπως η μέθη, όπως τα επεισόδια που μπορεί να προκληθούν. Σίγουρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα. Το Πατρινό Καρναβάλι εξελίσσεται, κυλάει ομαλά, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοί μου, επειδή κάνουν το καλύτερο δυνατό, έχουν μέρος αυτής της επιτυχίας του Πατρινού Καρναβαλιού. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αστυνομικές δυνάμεις που θα πλαισιώσουν, που θα προσπαθήσουν να δώσουν ασφάλεια σε αυτό το μεγάλο θεσμό, θα είναι αρκετές, θα είναι στις θέσεις τους. Όπως είπα και πριν, δεν θα κάνουν πίσω σε οποιοδήποτε παραβάσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και σίγουρα όσο αναφορά τη μέθη και την οδήγηση, που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, θα είμαστε αμήλικτοι. Θα είμαστε στους δρόμους με πολλά μπλόκα, με πολλούς ελέγχους, ώστε όποιος σκεφτεί να το κάνει, να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Οι αστυνομικοί θα είναι αμήλικτοι τόσο σε τροχέα και στην κατανάλωση αλκοόλ, όσο και σε ζητήματα παραβατικότητας με συνεχείς ελέγχους και μπλόκα, αφού η βασική τους ευθύνη είναι η ασφάλεια όλων μας. Το Πατρινό Καρναβάλι είναι μια μεγάλη γιορτή. Η μεγαλύτερη της Ελλάδας. Μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, μπορώ να πω. Μια μεγάλη καρναβαλική γιορτή. Περιμένουμε τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους να τους προσφέρουμε αυτή τη χαρά με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί μου, οι αστυνομικοί, τόσο αυτοί που υπηρετούν στην Αχαΐα, αλλά και με ενισχύσεις από άλλες περιοχές. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, θα είμαστε παρόντες, ώστε αυτό το καρναβάλι, αυτή η μεγάλη γιορτή, να είναι ασφαλής και να αφήσει το αντίκτυπό της και αυτή τη χρονιά στο Πανελλήνιο. Το θέμα του εσπέρωνος εμβληματικού χώρου στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας φέρνει στην επιφάνεια η Δημοτική Παράταξη Σπιράλη, υπενθυμίζοντας στην Δημοτική Αρχή ότι πέρσι η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος Πατρέων σε απευθείας αγορά του ακινήτου από τον ιδιώτη που το έχει. Δημήτρη, τι συμβαίνει λοιπόν, ποιες λεπτομέρειες βλέπουν πάλι το φως της δημοσιότητας? Πράγματι, διαβάζοντας κανείς την ανακοίνωση του Σπιράλ του Πέτρου Ψωμά, ουσιαστικά εξεδόθη αυτό το δελτίο με αφορμή το γεγονός ότι ο καρναβαλικός οργανισμός ως γνωστόν οργανώνει το εξαιρετικό δρόμενο ιδώματα στο χώρο του Εσπέρου. Άρα λοιπόν ο Δήμος Πατρέων έχει έρθει σε συνεννόηση με τον νέο ιδιοκτήτη του χώρου, ως γνωστόν ο εν λόγω ιστορικός χώρος, αυτός ο εμβληματικός όπως προείπες χώρος, περιήλθε στα χέρια ιδιώτη. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έγραψε και στην ανακοίνωση η παράταξη του κυρίου Ψωμά, νομίζω αρχές Απριλίου του περασμένου έτους, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τότε, δεν την είχε η τότε Δημοτική Αρχή την πλειοψηφία, υπενθυμίζω, να διεκδικήσει ο Δήμος το χώρο, να βρεθεί με τον ιδιώτη, ούτως ώστε να τον εξαγοράσει, να περιέλθει στα χέρια των πατρινών αυτό το εμβληματικό οικοδόμημα, αυτή η πλευρά της πλατείας Γεωργίου, μπορεί να το πει κανείς, γιατί είναι η προέκτασή της ένας ιστορικός χώρος. Είναι σωστή αυτή η οπτική. Είναι μια οπτική που έστω και την ίστατη ώρα να μπορέσουμε να μην γίνει εκεί
καταστήματα, ναι μεν ήπια σε δράσεις, φαρμακεία και τα λοιπά όπως λέγεται, και πάνω ιατρικό κέντρο. Δεν χρειάζεται στην πλατεία Γεωργίου ένα ακόμα κατάστημα, ένα ακόμα ιατρικό κέντρο. Θα μπορούσε ο Δήμος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, ούτως ώστε αυτό το χώρο ή το δυνατόν, δεν υφίστανται χρήματα. Ίσως πρέπει να δανειστούμε, να βρούμε, να επινοήσουμε. Μακάρι, προγράμματα, ΕΣΠΑ. Έτσι, έχει δίκιο προκειμένο ο ψωμάς που λέει ότι ας εξαντλήσουμε τα περιθώρια, μήπως πιέζοντας τον ιδιώτη, γιατί ο ιδιώτης αυτό το φιλέτο δεν θέλει να το δώσει. Το να έρθει στα χέρια ενός ιδιώτη αυτό το φιλέτο και να είναι προς εκμετάλλευση. Βεβαίως. Και καταστήματα από κάτω και ιατρικά κέντρα από πάνω κτλ. Μιλάμε για business, για σοβαρή business ζωής. Και πού, στην καρδιά της πόλης. Αλλά θα μου πεις κιόλας, πρέπει να επαναστατούμε σαν Πατρινή. Αν είχαμε επαναστατήσει τη σωστή στιγμή και είχαμε πιάσει τον εκάστοτε δήμαρχο ή δημοτικό συμβούλιο από μπροστά, δεν θα είχαμε δίπλα από το αρχιτεκτόνημα του Τσίλερ ένα γυάλινο εμπορικό κέντρο. Δεν θα αφήναμε τον τότε δήμαρχο να δώσει άδεια σε τέτοιου τύπου οικοδομικά αρχιτεκτονικά εκτρώματα δίπλα από τον Τσίλερ. Παλαιότερες δεκαετίες δεν θα αφήναμε να γκρεμίζονται τα νεοκλασικά στην πλατεία Γεωργίου, στα ψηλαλόνια δεξιά, και να έχουμε αυτά τα εκτρώματα. Δεν θα αφήναμε εξαόροφο κτίριο στις σκάλες της Γεροκοστοπούλου να κρύβει και το κάστρο και το αρχαίο δίο και τη ζωή μας όλοι. Κάποιοι δήμαρχοι εγκλημάτισαν εις βάρος της πόλης. Ελπίζουμε λοιπόν τέτοιου τύπου. Α σταματήσει εδώ λοιπόν. Α σταματήσει εδώ. Και αν μπορούμε κάτι να εξαγοράσουμε όπως εν προκειμένου αυτό το φιλέτο, καλό θα ήταν για το μυαλό μας, για το μέλλον, για τη ζωή μας. Πώς παλέψαμε όλοι ελεύθερα, θαλάσσια μέτωπα, στην πόλη όλα αυτά, ας μείνουν και στην πόλη χώροι, κτίρια εμβληματικά, όπως είναι ο Έσπερος. Υπάρχουν τρόποι να πιεστεί ο εκάστοτε επενδυτής, ο εκάστοτε επιχειρηματίας ή οτιδήποτε είναι ο άνθρωπος, δείχνοντάς το ότι δεν γίνεται εκεί πέρα άλλο ένα μαγαζί, ας έχει ήπια δράση, ας έχει οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Πάμε τώρα μέχρι τα προσφυγικά, όπου εκεί έχουν ξεκινήσει τα έργα, όμως από ό,τι βλέπουμε μετατρέπονται σε γεφύρι της Άρτας. Τα έργα για την ανάπλαση της περιοχής έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 μήνες, αλλά δεν έχει παραδοθεί πλήρως προς χρήση στους κατοίκους ούτε ένας δρόμος. Ηλικιωμένοι τραυματίζονται από πτώσεις στα υποκατασκευή πεζοδρόμια. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων των προσφυγικών για τα έργα ανάπλασης που εκτελούνται στην περιοχή, που όπως καταγγέλνουν στην κάμερα του Best, τα έργα δεν έχουν τελειωμό λόγω των καθυστερήσεων, αφού επεκτείνονται από τον έναν δρόμο στον άλλον, χωρίς όμως ο προηγούμενος να έχει ολοκληρωθεί. Καθημερινά δίνουν μάχη για να μετακινηθούν, ενώ οι επαγγελματίες είναι αγανακτισμένοι λόγω πτώσης της κίνησης στην πελατεία τους. Αυτά είναι τα γάλια μας, παιδιά, 3,5 μήνες. Κάποια στιγμή εδώ θα ψάξουν μετά από το μαγαζί. Τι θα γίνει, πού θα κάτσει ο κόσμος, πώς θα περάσει μέσα, έχουν κάνει πρόβλεψη. 3,5 μήνες καμένο, δεν είχε ολοκληρωθεί. Εχθές έριξαν το τσιμέντο. Πριν 2 μέρες, μετά από 3,5-2 μέρες. Απέναντι το έχουν φτιάξει, αυτοί το έχουν αφήσει μισό. Θα σκάψουν μεθαύριο εδώ. Τι θα γίνει εδώ, πώς θα μπει ο κόσμος στο μαγαζί μου. Άρα δεν υπάρχει προγραμματισμό σε ένα κομμάτι. Ναι, λέει, μία φταίει ο ΔΕΔΙΕ, μία φταίει η ΔΕΙΑΠ, μία φταίει ο ένας. Ας συνοηθούν όλοι μαζί όταν σκάβουν, να έρθουν να το κάνουν. Γιατί εμείς, εντάξει, εδώ είναι σπίτια, ας πούμε. Κακός δηλαδή που το λέω αυτό. Με το μαγαζί δεν γίνει αύριο. Εγώ πώς θα βγάλω τέλος. Και εγώ θα κλείσω το μαγαζί μου. Γιατί το θέλει ο κάθε εργολάβος. Ούτε με για τους επαγγελματίες. Τι θα τρέχουμε δηλαδή, να κάνουμε αγωγές για διαφορετικά κέρδη. Πώς εγώ θα ζήσω. Πώς θα πληρώσω τους φόρους μεθαύριο για να κολλάνε αυτοί οι κύριοι. Σας έχουν δώσει απάντηση χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουν. Έχονται, σκάβουν, ανοίγουν πληγές παντού. Τώρα ξεκίνησαν την Ιωνία. Δεν έχουν τελειώσει όλες τις παράλληλες οδούς της Δάμωνος, στην Οικαία, στην Ισπόντου. Ξεκίνησαν την Ιωνία τώρα. Τι θα γίνει. Οι δρόμοι έχουν μικρύνει. Έχουν γίνει μονόδρομοι. Χαθήκαν θέσεις παρκαρίσματος. Πού θα παρκάρουν. Ήρθαν προς και μας γράψανε. Και πού θα κάνει ο κόσμος. Πώς θα κοιτάει, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει ο Δήμαρχος για την πόλη αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου. Έχουν ένα στενό και φεύγουν σε άλλη περιοχή. Αυτή η δουλειά, χτες η γριά σκοτώθηκε εδώ. Την πήγαμε στο νοσοκομείο. Δεν είναι κατάσταση αυτή, συγγνώμη. Όταν φτιάχνεις ένα έργο στην ευθεία, τελείωσε το. Μην πάω να πιάσει τα ζαρουχλέικα. Τι δουλειά έχει τα ζαρουχλέικα.
Εδώ έχει γίνει η κοπέλα μου, άμα βρέξει, με συγχωρεί κιόλας, δεν κοτάς να βγεις έξω. Ένα από τα προβλήματα είναι επίσης και τα πεζοδρόμια, που με την ανάπλαση μεγάλωσαν με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι θέσεις στάθμευσης χωρίς να υπάρχει μια εναλλακτική λύση για το πάρκινγκ των κατοίκων που μένουν εκεί. Ενώ σε κάποια σημεία τα πεζοδρόμια είναι πιο ψηλά από τις εισόδους των σπιτιών και σε περίπτωση νεροποντής έντονης θα υπάρξουν πλημμύρες. Φυσικά δεν λείπουν και τα ατυχήματα. Σίγουρα έχει ταλαιπωρία. Αργήσανε πολύ. Τι βλέπεις, θα αλλάξει και η περιοχή. Σίγουρα θα βελτιωθεί η κατάσταση αρκετά, αλλά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Δεν γίνονται δηλαδή μετάχυστους ρυθμούς. Όχι. Με πολύ αργούς. Παρατάνε τα έργα στη μέση, πρέπει να ντρέπονται και κινδυνεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι και εγώ πήγα να πέσω λάσπη μέσα σε φρέατιο. Οπότε τρεις μήνες τώρα εσείς βιώνετε ένα γολγοθά. Και κοιτάζει μέσα στη λάσπη και μέσα στην βρωμιά. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι μετακινούνται λόγω των έργων από τον δρόμο. Με τη διέλευση των οχημάτων αποτελεί εστία ατυχήματος για αυτούς, αλλά τα πεζοδρόμια δεν έχουν ολοκληρωθεί στην κατασκευή τους και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δύσκολα, τι να κάνουμε. Σας βλέπω ότι περπατάτε από το δρόμο, περνάνε και τα αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε. Τα πεζοδρόμια δεν τα έχουν τελειώσει ακόμα. Αργεί η δουλειά, δεν ξέρω γιατί. Σκάβω εγώ εκεί, εδώ και τα αφήνουν άδειο. Και ειδικά οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι με κινητικά προβλήματα δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Πόσο είμαι, ξέρετε, είμαι 93. Και σας ταλαιπωρούνε. Τι να κάνουμε. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει πιθανότητα, όπως φαίνεται από την πορεία του έργου, να παραδοθεί στην κυκλοφορία το έργο που εξελίσσεται στην Αγίου Γεωργίου, καθώς το τρίμερο της αποκριάς, οι επαγγελματίες εκεί καλούνται να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους εν μέσω εργασιών. Οι καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν το έργο, απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, που δήλωσε ότι τα έργα θέλουν υπομονή από όλους μας. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες του τελευταίου 48ωρου που προκαλούν εμπόδια στην ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης στην οδό Αγίου Γεωργίου, ειδικά μερικά 24ωρα πριν την κορύφωση του πατρινού καρναβαλιού, που όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει παραδοθεί το τμήμα εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι κατηγορούν από την πλευρά τους το Δήμο ότι έχασαν την επισκεψιμότητα της καρναβαλικής περίοδου γιατί το έργο δεν ολοκληρώνεται. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι κανένας δεν χάνει την πόλη από τα έργα. Άρα και να βάλουμε το εξής, θα γίνουν τα έργα, τα θέλουμε τα έργα ή δεν τα θέλουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος να πει ότι δεν θέλουμε να γίνουν έργα στην πόλη. Ευτυχώς που είναι μεγάλες οι αναπλάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη και η πάνω πόλη και η κάτω πόλη και οι κλίμακες και τα προσφυγικά και το παλιό νοσοκομείο τώρα ξεκινάει η διαδικασία, μπαίνει μέσα ο ανάδοχος να ξεκινήσει το έργο. Άρα και μιλάμε για έργα τα οποία είναι σε μια αυτή τη στιγμή εξέλιξη που πραγματικά πηγαίνουν με ρυθμούς που δεν γίνεται κάποιο έργο να μηδενίσουμε τον χρόνο και να πούμε ότι σήμερα ξεκινήσαμε και αύριο το πρωί τελειώνουμε και είναι και οι καιρικές συνθήκες, σήμερα το πρωί έβρεχε. Πώς μπορεί να συνεχιστεί το έργο. Άρα και... Γνωρίζουμε ότι υπάρχει όχληση από τα έργα, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να εξυγχρονιστεί η πόλη μας, αναρωτήθηκε ο αντιδήμαρχος έργων που συμπλήρωσε πως χρειάζεται από όλους υπομονή και σύντομα τα έργα θα αποτελούν παρελθόν. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση και όντως υπάρχει μια αναστάτωση για να είμαστε ειλικρινείς και στους επαγγελματίες και στους πολίτες που κυκλοφορούν στην πόλη και υπάρχουν κάποια έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όμως πρέπει να γίνει μια υπομονή από όλους γιατί είναι έργα τα οποία θα δώσουν αναπνοή, θα αλλάξουν το τοπίο στην πόλη. Χρειάζεται μια τουλάχιστον υπομονή διότι και κάποιος λέει εγώ θέλω να δουλέψετε τον Αύγουστο. Δεν γίνεται να δουλεύουμε μόνο τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Κάποιοι θα πάρουν και τις άδειές τους από τις εταιρείες που δουλεύουν και τα υπόλοιπα. Στο σχέδιο ανάπλασης της συγκεκριμένης περιοχής, δίπλα από το Ρωμαϊκό 2 και πάνω από τις σκάλες Γεροκοστοπούλου και της Πατρέως, τοποθετούνται κυβόληθοι, γιατί η περιοχή είναι κομβικού τουριστικού ενδιαφέροντος για την Πάτρα, αφού εκεί περνάνε οι επισκέπτες για να πάνε από την κάτω πόλη στο Ρωμαϊκό 2 στο κάστρο και θα δείξει αισθητικά αλλιώς η εικόνα της περιοχής σε συνδυασμό πάντα με τις εργασίες που είναι να γίνουν για την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Ρωμαϊκού Οδείου, ώστε να έχει έναν άλλον αέρα όταν ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν και μπορεί και να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας πω γιατί αν αύριο βρέχει, λογικό δεν θα δουλέψουν οι άνθρωποι. Ήδη και σήμερα που πέρασε το πρωί από εκεί, στην Αγίου Γεωργίου δουλεύανε. Τα συνεργεία δουλεύανε κανονικά. Μόλις σταμάτησε λίγο η βροχή, ήταν εκεί τα συνεργεία και δουλεύουν. Τώρα δεν μπορώ να διασφαλίσω αν θα τελειώσει μέχρι τότε. Προσπαθούμε αυτό το κομμάτι να το τελειώσουμε. Μεγάλη επιτυχία καταγράφεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που συμπλήρωσε 300 μεταμοσχεύσεις νεφρού και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα νεφρού, διοργανώθηκε η μερίδα ενημέρωσης για τις δωρεές οργάνων υπό την παρουσία της επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νεφρού, το Νεφρολογικό Κέντρο και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού πραγματοποίησαν σήμερα ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με θέμα 300 μεταμοσχεύσεις νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της ευρύτερης περιοχής αναφορικά στην πορεία των μεταμοσχεύσεων τόσο στην περιοχή μας όσο και στην πατρίδα μας γενικότερα. Μάλιστα, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας συμπληρώθηκαν 300 μεταμοσχεύσεις νεφρού, ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για την αντιμετώπιση των ασθενών της Δυτικής Ελλάδας. Οποιοδήποτε σύστημα ανάπτυξης δωρεάς οργάνων βασίζεται σε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα εντοπισμού δωτών μέσα στα νοσοκομεία. Η ανεπάρκεια λοιπόν του έγκαιρου εντοπισμού, η ανυπαρξία τοπικών συντονιστών μεταμοσχεύσεων, δηλαδή των επαγγελματιών αυτών, γιατρών νοσηλευτών που μπαίνουν στα νοσοκομεία, με αποκλειστική απασχόληση τον έγκαιρο εντοπισμό δωτών και τη διαχείρισή τους και την επικοινωνία με την οικογένεια και όλο αυτό το δύσκολο χρονοδόρο και ψυχοφθόρο κομμάτι που για κανένα λόγο δεν οφείλουν οι γιατροί της μονάδας εντατικής να το κάνουν. Μία συστημικά αόρατη και μία αποζημιούμενη διαδικασία δωρεάς οργάνων. Η δωρεά οργάνων εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα περισσότερα συστήματα πανευρωπαϊκά είχε ενταχθεί ως ιατρική πράξη στα ΚΕΝ. Ήταν ορατή ακόμα και με οικονομικούς όρους. Στην Ελλάδα αυτό έγινε πάρα πολύ πρόσφατα και ακόμα οργανώνεται. Και η διαχρονική ανεπάρκεια του ΕΣΥ να στηρίξει τις 24 ώρες απαιτήσεις και επιτακτικές ανάγκες του συστήματος μεταμοσχεύσεων. Όπως είπε και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου νωρίτερα, αυτός είναι ο χάρτης της Ελλάδας, αυτές είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται όταν υπάρχει ένας δότης οργάνων. Η πράσινη κουκίδα είναι το νοσοκομείο του Δότη. Τα αποτελέσματα από τις 300 αυτές μεταμοσχεύσεις είναι εφάμιλα των μεγάλων μεταμοσχευτικών κέντρων του εξωτερικού. Τα αποτελέσματα οφείλονται στην πλήρη εμπειρία και στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ νεφρολόγων, χειρουργών, αναισθησιολόγων και νοσηλευτών του Νεφρολογικού Κέντρου και των χειρουργείων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.